Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο εργαστήρι της Hollywood, όπου σήμερα θα φτιάξουμε αυτό. Πολύ σημαντικό, μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο, εάν φυσικά σας αρέσει, να κάνετε εγγραφή για να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και όλες τις τελευταίες κατασκευές που φτιάχνουμε εδώ στο εργαστήρι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το περίσσευμα εδώ από μια άλλη κατασκευή. Θα πάρουμε τη φόρμα μας, το πατρόν που έχουμε φτιάξει, το τοποθετούμε πάνω, παίρνουμε το μολύβι και σχεδιάζουμε. Εδώ το έχουμε σχεδιάσει, παίρνουμε τη σέγα μας και ξεκινάμε το κόψιμο. Το κόψαμε λοιπόν, έχουμε κάνει το σάντουιτς, τη φόρμα με το κομμάτι που θέλουμε. Όπως βλέπετε εδώ με τη σέγα έχουμε κόψει λίγο παραπάνω, ώστε να περάσουμε τώρα στο router, στη φρέζα και να μηδενίσουμε το κόψιμο. Και εδώ λοιπόν έχουμε αντιγράψει τη φόρμα 100%. Εδώ ξεχάσαμε ένα σημείο. Πάμε πάλι. Εδώ λοιπόν έχουμε αντιγράψει 100% τη φόρμα και έχουμε πλέον το τελικό σχήμα. Πάμε τώρα για να κάνουμε εδώ το λούκι για να μπει ο μηχανισμός του ρολογιού. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το φρεζάρισμα. Έχουμε σχεδιάσει εδώ το τετράγωνο όπου θα χωνέψει ο μηχανισμός του ρολογιού και πάμε να τον σκάψουμε με τη φρέζα ώστε να χωνέψει εδώ μέσα. Έτοιμο λοιπόν και το λούκι για το ρολόι μας, το οποίο όπως βλέπουμε μπαίνει όμορφα, σφιχτά και ωραία μέσα. Βέβαια αυτή θα είναι από την άλλη μεριά, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε την τρύπα. Απλά έτσι για τη δοκίμη το φοράμε για να δούμε ότι μπαίνει. Στη συνέχεια θα κάνουμε την τρύπα εδώ για να βγει ο μηχανισμός των δεκτών έξω και μετά να τρίψουμε και να σβήσουμε τις γραμμές αυτές. Μετράμε λοιπόν το πάχος, το οποίο είναι 7,5. Θα τρυπήσουμε με 8
και όχι με 7,5, να μπαίνει λίγο πιο άνετα, έτσι κι αλλιώς την έξω πλευρά παίρνει παξιμάδι. Βάζουμε λοιπόν το τρυπάνι νούμερο 8 και κουμπώνουμε. Θα τρυπήσουμε από την πλευρά που θα βλέπουμε προς την άλλη, για να μην έχουμε ξέφτη εδώ και γίνει καμία ζημιά. Πάρα πολύ ωραία. Κουμπώσαμε. Περνάμε και την τρύπα και μπαίνει και το παξιμάδι. Στη συνέχεια θα σημαδέψουμε εδώ 4 τρύπες, στις οποίες θα βάλουμε μετά 4 πυράκια, που είναι για να κρεμάμε τα κλειδιά μας και από εδώ να βλέπουμε την ώρα. Δηλαδή να είναι ένα ωραίο διακοσμητικό το οποίο θα μας δείχνει και την ώρα και θα μπορούμε να κρεμάμε και τα κλειδιά μας. Τώρα, ο συγκεκριμένος πελάτης θέλει 4 θέσεις για κλειδιά, κανονικά βάζω 6. Εντάξει, ο καθένας έχει τα κλειδιά του, δεν θα κάνω κουμάντα εγώ. Οπότε, θα κάνουμε εδώ τώρα, θα μετρήσουμε αναλογικά 4 τρύπες για να βιδώσουμε τα πυράκια για να κρεμάμε τα κλειδιά. Πάμε λοιπόν. Βάζουμε το μέτρο επάνω, θα κάνουμε 1 στο 5, 1 στο 11, είναι 6. 1 στο 17, συν 6 και 1 στο 23, συν 6. Παίρνουμε τις αποστάσεις, τους 3 πόντους, από το επάνω μέρος που είναι και αυτή. Και σημειώνουμε 1, 2, 3, 4. Τώρα, η βίδα η οποία θα βάλουμε είναι 4 χιλιοστά, οπότε πάμε να τρυπήσουμε με 4 χιλιοστά τρυπάνι. Βγάζουμε το 8 που είχαμε για το προηγούμενο τρύπημα και βάζουμε το νούμερο 4. Έτοιμες. Πάμε τώρα λοιπόν να τρύψουμε ελαφρώς με 120 γυαλόχαρτο και στη συνέχεια με 220 και φύγαμε για βάψιμο. Αυτό θα το τρύψουμε το χέρι, δεν χρειάζεται μηχάνημα, είναι μικρό κομμάτι, γιατί ωραία τα μηχανήματα βολικά, αλλά αφήνουν τα σημάδια τους, σαν το χέρι δεν είναι. Σημαντικό να το ξεσκονίσουμε καλά πριν το βάψιμο για να πιάσει σωστά το βερνίκι, βέβαια, κτλ. Είμαστε έτοιμοι για βάψιμο. Πριν βάψουμε όμως, θα κολλήσουμε αυτά εδώ τα νούμερα που είναι σε αυτοκόλλητο. Στην προκειμένη περίπτωση θα βάλουμε μόνο το 12, 3, 6 και 9, όπως και επιθυμεί ο πελάτης. Σε άλλη περίπτωση μπορούμε να βάλουμε και όλα τα νούμερα ή αντί για νούμερα να βάλουμε τις γραμμές ή να μην βάλουμε και καθόλου νούμερα, να είναι σκέτος ο δείκτης. Πάμε λοιπόν να τα κολλήσουμε και φύγαμε για βάψιμο.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Και φύγαμε για βάψιμο. Έχουμε τελειώσει λοιπόν με το βάψιμο. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα εξαρτήματα τα οποία θα μπουν πάνω. Έχουμε τα 4 πυράκια, 4 βίδες, ο μηχανισμός του ρολογιού με τους δείκτες και τα παξιμάδια και φυσικά η μπαταρία του. Φτιάξουμε και την ώρα να πηγαίνει σωστά. Και είναι έτοιμο. Στην πίσω πλευρά, για να το κρεμάσουμε, θα βάλουμε ταινία διπλής όψεως, αυτή που είναι σαν σφουγγαρέ, διότι δεν θέλει να κάνει τρύπες στον τοίχο και έτσι κι αλλιώς είναι ελαφρύ πράγμα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη. Σε άλλη περίπτωση μπορούμε να βάλουμε δύο κρεμαστράκια από τη μία πλευρά και από την άλλη, να κάνουμε δύο τρύπες και να το κρεμάσουμε για πολύ περισσότερο βάρος, αν και για μένα δεν χρειάζεται. Dress me, your majesty.